σειρά εθελοντικών αιμοδοσιών διοργανώνει και ο Αιματοκρήτης. Την πρόεδρό του, την κυρία Γεριανάκη, καλημερίζω ευθύς αμέσως. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, σας ευχαριστούμε. Υποχρέωσή μας είναι. Σας ακούω, πείτε μου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας μεταφέρω αυτό που μοιραστήκαμε χτες. Έγινε η πρώτη έκκληση στην αιμοδοσία στην Νέα Λυκαρνασσό. Πραγματικά είναι κάτι που δύσκολα κανείς περιγράφει με λόγια, καθώς υπήρξε μια αθρώα αυθόρμητη συμμετοχή. Πάνω από 120 εθελοντών αιμοδοσιών μέσα σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν ήδη 80 μονάδες και κυρίως ήταν νέα παιδιά φοιτητές. Πραγματικά μας συγκλώνησε όλους. Ήταν μια αιμοδοσία σε πολύ βαρύ κλίμα, αλλά πραγματικά αυτή η προσφορά ζωής γέμισε παράλληλα και ελπίδα και έστειλε ένα πολύ δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης και ελπίδας για αυτή την ανίποτη τραγωδία που, όπως προείπατε, είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για όλα αυτά που συμβαίνουν. Κυρία Γεριανάκη, 80 φιάλες αίμα μόνο από την χθεσινή αιμοδοσία στην Αλυκαρνασσό. Που συνήθως είναι μια μικρή αιμοδοσία. Πολλοί δεν πρόλαβαν να δώσουν. Εννοείται ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να έρθει το Σάββατο στο κέντρο της πόλης, στη Λόντια, μέχρι τις 2 το μεσημέρι, από τις 9.30 το πρωί. Να πούμε βέβαια, δεν χρειάζεται να επικρατήσει πανικός ή ανάγκης. Ήδη έγινε μια πολύ μεγάλη αιμοδοσία αμέσως χτες μέχρι το μεσημέρι στη Λάρισα. Έχει σταλεί ήδη αίμα και από τα δύο μας νοσοκομεία εδώ. Και αυτό ακριβώς αναδεικνύει την αξία του να δίνουμε τακτικά και θελοντικά. Υπήρχε απόθεμα, έστειλαν τα νοσοκομεία της Ρόδου, της Αλεξανδρούπολης, πολύ γρήγορα. Οπότε οι πρώτες ανάγκες από τα δικά μας τα νοσοκομεία, τα δύο, πόσες φιάλες έφυγαν? Από την πρώτη ανακοίνωση που είδα έφυγαν 70 φιάλες. Οι ανάγκες, σίγουρα οι πρώτες έχουν καλυφθεί, δεν χρειάζεται να επικρατεί πανικός, μπορούμε σιγά σιγά και τις επόμενες μέρες, καθώς ανακοινώνονται και τι ανάγκες υπάρχουν, να δίνουμε χωρίς, με ηρεμία. Αλλά πραγματικά όλη αυτή η προσφορά, πέρα από την κάλυψη των αναγκών αυτών καθ' αυτών, είχε ένα τόσο ισχυρό συμβολισμό, κυρία Δουλγεράκη. Ειδικά αυτά τα νέα παιδιά, εμείς πραγματικά συγκινηθήκαμε πάρα πολύ, ήταν συγκλονιστικό. Περίμεναν ώρες στην ουρά σε μια έτσι αιμοδοσία αθόρυβη, πένθυμη, όπως έγραψε και χτες στα social media. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό, σχεδόν χωρίς να μιλάμε, μια αιμοδοσία που θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη όλων. Ναι, οι άνθρωποι που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους μέσα σε αυτή την αμαξοστοιχία. Οπότε κάποιος καταλαβαίνει τι σημαίνει πένθος, και εκείνοι που έχουν χάσει ανθρώπους δικούς τους, γονείς, αδέλφια, φίλους, νομίζω ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καταλαβαίνουν τι σημαίνει να πονάς και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να στηρίξεις ακόμα και έτσι εκείνους τους ανθρώπους που υποφέρουν. Εμείς ούτως ή άλλως, σαν Κρήτη, δίναμε αίμα όταν οι ανάγκες δεν ήταν αυτές. Πόσο δε μάλλον σήμερα, έτσι, κυρία Γεριανάκη? Έτσι ακριβώς, το θεωρήσαμε αυτονόητο. Υπάρχουν τόσο πολλοί αιμοδότες και ο Αιματοκρήτης από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε. Φανταστείτε ότι χτες ξημερώματα σχεδόν άρχισαν να χτυπούν τα τηλέφωνα και οι αιμοδότες να θέλουν να προσφέρουν. Είναι πολύ συγκινητικό πραγματικά. Είναι βέβαια σταγόνα στον ωκεανό όλου αυτού του πόνου, αλλά σίγουρα απαλύνει και ανακουφίζει, τουλάχιστον να μην έχουν οι τραυματίες και οι οικογένειες και αυτή την έννοια. Εννοείται παραμένουμε στη διάθεση. Μα ούτως ή άλλως, όχι μόνο απαλύνει τον πόνο. Ακριβώς. Όχι μόνο απαλύνει τον πόνο, είναι και μια κίνηση για να δείξω εγώ, εσείς, ο καθένας από εμάς, πώς συμπαραστεκόμαστε στους ανθρώπους αυτή την ώρα που βιώνουν αυτή την τραγωδία. Βέβαια, είναι ίσως η πιο έμπρακτη μορφή συμπαράστασης, αλληλεγγύης για τον άνθρωπο γενικά, για τον συνάνθρωπο, και αν θέλετε
και για εκείνους που έφυγαν, που άφησαν τα όνειρά τους στη μέση αυτού του ταξιδιού, για τις οικογένειες που τους περίμεναν. Όλο αυτό το δράμα, όλη αυτή η εθνική τραγωδία δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο κανέναν. Σας λέω ξανά, είναι η πρώτη φορά που δίνουμε αίμα βουρκωμένη, σιωπηλή για αυτά τα νέα παιδιά που έφυγαν. Και μακάρι να είναι αυτό μια αρχή για να μπορούμε και στο χώρο της αιμοδοσίας να είμαστε πραγματικά έτοιμοι για ό,τι μπορεί να συμβεί, γιατί δυστυχώς αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, χωρίς να ξεχνούμε βέβαια τις ανάγκες που υπάρχουν καθημερινά, που είναι και αυτές πολλές, και πρέπει για όλους αυτούς τους ανθρώπους και για αυτούς που πασχίζουν καθημερινά και για αυτά τα δυσάρεστα έκτακτα γεγονότα, όσο μπορούμε να βοηθάμε και να είμαστε εκεί. Είπατε, κυρία Γεργιανάκη, ότι εμείς στείλαμε εδώ από το Ηράκλειο χθες 70 φιάλες, ότι επίσης για την ενίσχυση βοήθεια των τραυματιών, ότι αίμα έφυγε επίσης από τη Ρόδο και την Αλεξανδρούπολη, αν συγκράτησα σωστά. Σωστά, είμαι σίγουρη, αυτά ήταν μέχρι το μεσημέρι, σίγουρα θα στάλησαν και από άλλα νοσοκομεία, γίνονται σε όλη την Ελλάδα αιμοδοσίες, και ξαναλέω ότι πρέπει με ηρεμία και ψυχραιμία, χωρίς να έχουν άγχος και πανικό τώρα οι αιμοδότες, τα πράγματα σιγά σιγά θα ομαλοποιηθούν. Να πω ότι την Κυριακή θα είμαστε στον Άγιο Νικόλαο, γιατί υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και από το Λασίση. Την Δετάρτη θα είμαστε στην Νεάπολη. Είμαι όμως βέβαιη ότι τα πράγματα πολύ γρήγορα θα ξεκαθαρίσουν και οι ανάγκες σίγουρα θα είναι πιο ομαλές. Σε κάθε περίπτωση να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που είτε ενδιαφέρθηκαν τηλεφωνικά, είτε ήρθαν, είτε συμπαραστάθηκαν ως φορείς. Χτες τόσο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όσο και η ενορία εκεί στην Αλκαρνασό, έμειναν όλοι ως αργά για να καταφέρνουν να δώσουν όλοι οι φοιτητές και οι νέοι άνθρωποι που ήρθαν, μαζί με τους αιμοδότες που έρχονται κάθε φορά, και μοιραστήκαμε πραγματικά μια βραδιά από τη μία πλευρά πένθους, από την άλλη πλευρά μιας προσπάθειας να ξανακερδιστεί η ζωή, να στείλουμε με το δικό μας τρόπο οι αιμοδότες αυτό το μήνυμα της στήριξης. Ξέρετε, μήπως, κυρία Γεργιανάκη, εάν και σήμερα, όπου δεν υπάρχετε εσείς, δηλαδή δεν διοργανώνετε κάποια εθελοντική αιμοδοσία, ο καθένας από εμάς, εάν πηγαίνει σε ωράριο λειτουργίας στις αιμοδοσίες των νοσοκομείων σε όλη την Κρήτη, εάν θα μπορεί να δίνει αίμα, εάν μπορεί. Ανεξάρτητα από τη δική μας πόλη, μπορεί κανείς στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας να δει όπου γίνονται, γιατί υπάρχουν και έκτακτες τώρα αιμοδοσίες. Στο Ηράκλειο, αν γνωρίζω σωστά, δεν υπάρχει κάποια έκτακτη εξωτερικά, αλλά για σίγουρα μπορεί να απευθυνθεί στα νοσοκομεία, και σίγουρα το Σάββατο μπορεί να κατέβει στο κέντρο της πόλης, στη γνωστή αιμοδοσία, για να δώσει η αίμα. Και ξανατονίζω, χωρίς να υπάρχει άγχος και πανικός, καθώς έχει ομαλοποιηθεί και ομαλοποιείται ώρα με την ώρα η κατάσταση όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι της αιμοδοσίας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γεργιανάκη. Καλημέρα σας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.